Όλο ένα και περισσότερο έδαφος κερδίζουν οι εκποιήσεις στην Κύπρο. Ενδεικτικά τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που κατατέθηκαν στη Βουλή και καταδεικνύουν ουσιαστικά ότι οι τράπεζες μέσα από τη διαδικασία των πληστηριασμών κατάφεραν να πετύχουν αρκετά, με το ποσοστό επιτυχίας των εκποιήσεων για το 2019 να φτάνει στο 10,8%. Ειδικότερα η Κεντρική Τράπεζα καταγράφει ότι κατά τους πρώτους μήνες του 2019 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 213 εκποιήσεις, ενώ στάλικαν προς δανειολήπτες 1.971 προειδοποιητικές επιστολές. Το 2018 το ποσοστό της εκποίησης κυμάνθηκε στο 5%, καθώς εκποίηθηκαν 203 κίνητα έναντι 4.038 ειδοποιήσεων και το 2017 στο 4,6%, με τις εκποίησεις να αγγίζουν τις 121 σε σχέση με 2.625 ειδοποιήσεις. Τα πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εκποίησεις καταρρύπτουν τους μύθους της κυβέρνησης για την προστασία της κύριας κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης. Δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις τράπεζες, αφού το 2019 προχώρησαν σε εκποιήσεις κύρας κατοικίας μικρότερης των 350.000 ευρώ. Και ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών προς οφειλέτες, το ποσοστό των επιτυχημένων εκποίησεων παραμένει χαμηλό. Από το σύνολο των 10.590 επιστολών για εκποίησεις που στάλθηκαν από το 2015 μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2019, μόνο 557 εκποίησεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, από τις οποίες οι 5 περιπτώσεις αφορούν πρώτη κατοικία. Για τις προκλήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην οικονομική ιστοσελίδα του In Business News ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, με πρώτη αυτή των μη εξυπηρετούμενων δανείων και δεύτερη την κερδοφορία, ενώ ως τρίτη στη σειρά συγκαταλέγει την ανάγκη για παραγωγική και γρήγορη εξυπηρέτηση των νόμιμων συναλλαγών των επιχειρήσεων και του κόσμου γενικότερα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν προκλήσεις που παραμένουν, όμως είναι όλες στο χέρι μας να τις διαχειριστούμε σωστά και πέραν αυτού να χτίσουμε και άμυνες για πιθανές μελλοντικές φουρτούνες που μπορεί να έρθουν και από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα αναφέρεται στην παρουσία της Κύπρου στο εξωτερικό και δι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε φωνή.